Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο στο δικό μου κανάλι. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και όλες καλά. Μου λείψατε βρε, μου λείψατε. Αλλά ήταν παιδιά πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Καθίστε να κλείσω λίγο την πόρτα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω πραγματικά να το ξαναπώ, νομίζω το είπα πριν, αλλά θα το ξαναπώ να είστε καλά. Λοιπόν, πού χάθηκα? Λοιπόν, χάθηκα την εβδομάδα της έναρξης της επανένταξης των παιδιών μας στο σχολείο, γιατί ήταν μια τρελή, πραγματικά μισό λεπτό να φτιάξω την κάμερα, ήταν μια τρελή, εντελώς θεοτρελή εβδομάδα. Οπότε, μέχρι να προσαρμοστούμε, μέχρι να μπούμε στους ρυθμούς μας, μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει να μπουν όλα σε μία ροή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δεν είχα καθόλου χρόνο, μα καθόλου, για να κάτσω να μοντάρω βίντεο. Και γι' αυτό χάθηκα, γι' αυτό το λόγο δηλαδή δεν ανέβηκε και καθόλου βίντεο από την προηγούμενη εβδομάδα ουσιαστικά. Αλλά είμαστε εδώ, είμαστε καλά, είμαστε υγιείς, τα παιδιά τελείωσε η πρώτη εβδομάδα και είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Έτσι και η Μανούλα πήγε στο σούπερ μάρκετ, πήρα μερικά πράγματα που χρειαζόμαστε και για τη Δευτέρα, αλλά γενικά πήρα και διάφορα τέτοια που βρήκα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το σούπερ μάρκετ haul μας για αρχή, γιατί σας έχω και πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν θα βγουν σήμερα Παρασκευή ή αύριο Σάββατο, θα δω πότε αρκεί να προλάβω. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τι πήρα από σούπερ μάρκετ. Α, στο προηγούμενο βίντεο που λογικά εσείς θα έχετε δει περισσότερες, σας μιλάω για τη διατροφή που έχουμε ξεκινήσει με τον άντρα μου. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και γενικά μέσα στην εβδομάδα έχω ψωνίσει διάφορα προϊόντα τα οποία πρέπει να έχουμε για τη διατροφή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να σας πω τι πήρα για αρχή. Για αρχή, ό,τι βρω στη σακούλα την πρώτη. Η αρχή είναι αυτό το Lenore, το Mauve. Σημειώστε το χρώμα και πηγαίνετε πάρτε το Mauve, το Lenore, το Mauve, το βλέπετε. Δεν υπάρχει μυρωδιά του, σας το λέω εγγυημένα. Και ειδικά στα ρούχα. Εγγύηση, σύση και μαλακτικά είναι εγγύηση, σας το λέω. Λοιπόν, πήρα για τον Κώστα και για μένα βέβαια, Adoro Light με χαμηλά λιπαρά. Πήρα εδώ πέρα, έχω καταβρει, πήρα τσιπούρες, μισό λεπτό να τη βάλω ψυγείο. Πού πάω, μωρέ. Το ψυγείο να πω ότι έχει γεμίσει με σπανάκια, μαρούλια, λαχανικά, φουλ στα λαχανικά. Και εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα και το μεσημέρι τρώω σαλάτα με ψάρι. Αυτό, το φαγητό μου. Τη σαλάτα με το ψάρι, για μεσημεριανό. Λοιπόν, και θα τα δείξω εδώ. Εδώ έχω τα αβοκάντο, που τα χρησιμοποιούμε πλέον πάρα πολύ. Σχεδόν κάθε μέρα τρώμε αβοκάντο. Light and Diet της Milk House, εκπληκτικά δημητριακά. Για τα παιδιά τους πήρα για το σχολείο, όπα. Τους πήρα τις ρίζο γκοφρέτες με μαύρη σοκολάτα, τρεις, μία στον καθένα. Συνεχίζω με κρεμμύδα. Να βάλω και το τυρί στο ψυγείο. Πήρα 1-2 νερά. Τα Aqua Panna, είναι ιταλικά αυτά τα συγκεκριμένα, νομίζω ναι, για να δω, είναι από Φλωρεντία, αυτά τα συγκεκριμένα, τα πίνω εγώ. Και για πρώτη φορά, για πρώτη φορά, δεν τα έχω ξαναπάρει ποτέ όμως, πήρα αυτά τα βιταμινούχα, τα οποία είναι πώς τα λέτε, δεν μπορώ να τυπώ τη λέξη, συγχωρέστε με, με βιταμίνη C και ε, σελήνιο και μαγκάνιο δηλαδή, με γεύση μη, αυτό είναι με ροδάκινο και αυτό είναι με γεύση φράουλα. Δεν τα έχω ξαναδοκιμάσει, θα τα δοκιμάσω τώρα, θα μπουν ψυγείο, είναι τα πιο πάγωμένα. Και πάμε στα παιδάκια.
Crackers τα αγαπάνε, τα λατρεύουν, τους βάζω μέσα στη τσάντα του. Πάρα πολύ. Τους πήρα λοιπόν 1, 2, 3, 4, 20, 6 πρέπει να είναι. Για να δω εκβαλή. Ωραία. Για γλυκά και τους πήρα αυτές, τη σοκοφρέτα, είναι με στέβια. Είναι με στέβια. Και η άλλη είναι πάλι με στέβια, ναι, με στέβια με μαύρη σοκολάτα. Τις βάζουν στη τσαντούλα τους και έχουν έτσι ένα γλυκάκι για να μην γκρινιάζουν. Έχουμε αλλάξει την διατροφή μας εντελώς όμως. Εντελώς. Το μόνο που έχει απομείνει είναι οι κοκακόλες, οι οποίες πλέον δεν παίρνω. Παίρνω μία εξάδα και ο Κώστας, ας πούμε, δεν πίνει καθόλου πια. Και εγώ θα πιω μία λίγο το βράδυ, την ώρα που θα καθίσω, ας πούμε, να ξεκουραστώ. Δηλαδή, τη βγάλαμε εντελώς και έχουμε μόνο το νερό. Ευτυχώς τα παιδιά δεν είχα ποτέ θέμα με το φαγητό, οπότε ακολουθούν τα, ό,τι τους φτιάξω σε φαγητό, όσπριο, ψάρι. Εγώ έτσι το κρέας, το πολυκρέας το έχω ξουξού λίγο. Εκτός από το μοσχάρι βέβαια και το κοτόπουλο, έτσι. Οπότε ό,τι τρώμε εμείς, τα ίδια θα φάνε και τα παιδάκια. Σήμερα είχαν παστίτσιο όμως, παρεπιπτόντως της γιαγιάς. Την ευχαριστούμε τη γιαγιά μας. Τους πήρα λοιπόν, συνεχίζω. Μπρετσέλ μικρά, δεν ξέρω αν τα έχετε βρει εσείς κάπου σε κάποιο μάρκετ. Είναι τα Elephant και είναι μικρά μπρετσέλ με φυσική γεύση. Τα πήρα και αυτά για το σχολείο. Τους βάζω δηλαδή στο σχολείο για να καταλάβετε. Κάθομαι έτσι γιατί έχω την κάμερα. Μισό λεπτό ρε παιδιά να τη σηκώσω. Γιατί κάθομαι και σε μέσα στράβει. Εκεί. Κάνουν έτσι. Λοιπόν, τι τους βάζω εγώ στα παιδιά στη τσάντα. Τους παίρνω από Βασιλόπουλο τις μπακέτες, κάτι μπακέτες λευκές. Σίγουρα θα τις έχετε δει. Τυρί γαλοπούλα ντομάτα μέσα. Τους το βάζω σε αλουμινόχαρτο και μπαίνει μαζί με ένα χυμό. Πήρα και χυμούς, πού είναι η χυμή τους, τέλος πάντων. Τους τα βάζω στη τσάντα και τους βάζω μετά ανάλογα, τους αφήνω να επιλέξουν και ένα από αυτά εδώ, όποιο τους αρέσει, είτε σοκοφρέτα είτε κάτι άλλο που τους αρέσει. Λοιπόν, συνεχίζω με ντοματινιά και πάμε τώρα να σας δείξω, αυτό εδώ το ξέρετε, πήρα άλλο ένα, είναι καταπληκτικά, καταπληκτικά, φανταστικά. Βρήκα παιδιά που μου άρεσαν πάρα πολύ και τα πήρα για σαλάτα. Πάρα πολύ όμως μου άρεσαν. Πήρα αυτά εδώ παιδιά. Δεν είναι τέλεια, για δείτε τα πιο κοντά. Έχουν αυτό το ανάγλυφο εδώ πέρα. Βλέπετε, αλλά το πήρα για τις σαλάτες μας που τρώμε το βράδυ. Ένα δικό μου και ένα του μπαμπά. Ένα. Και ένα δύο. Λοιπόν, εδώ πέρα όπως βλέπετε έχω πάρει αγκούρια, αρκετά γιατί θα τσακίζουν τα αγκούρια. Να τα, αγκουράκια, σε ένα λεπτό μαριλάκι μου τελείω. Εδώ έχουμε πάρει, σκύψε μπράβο, μιλαράκια και φυσικά μπανανίτσες, τώρα μέσα σας βγάζω εδώ, να τις εδώ πέρα, και μπανανίτσες που επίσης μέσα στη τσάντα τους παίρνουν και ένα φρούτο. Συνήθως παίρνουν την μπανάνα γιατί το μήλο το φοβάμαι πιο πολύ τον μικρό στο σχολείο μου. Οπότε τους βάζω την μπανάνα μέσα, το χυμό τους, το νερό τους, την μπακέτα τους και ό,τι επιλέξουν από τα υπόλοιπα που τους έχω πάρει. Ένα. Και τι άλλο ήθελα. Μισό λεπτό να πάω εδώ κάτω. Γιατί νομίζω ότι έχω πάρει και χυμούς. Καλά το θυμόμουν εγώ. Αυτό είναι ένα ταπεράκι που παίρνει ο άντρας μου στη δουλειά, που του βάζω το ζυγισμένο του φαγητό μέσα και το βρήκα παρελθόντως. Καλά το θυμόμουν εγώ, λέω κάτι άλλο έχεις πάρει ρε εσύ. Λοιπόν, τι τους πήρα παιδιά, τους πήρα επιτέλους μία κρεπιέρα, την ήθελα πάρα πολύ. Τον έχω κλείσει απ' έξω, περιμένω. Έλα μου, έλα μου. Λοιπόν, τους πήρα μία κρεπιέρα γιατί τα παιδάκια θέλουν καμιά φορά το Σαββατοκύριακο να φάνε κρέπα. Και εμείς μία μέρα, δηλαδή την Κυριακή την έχουμε, μπορούμε να φάμε οτιδήποτε θέλουμε. Οπότε ήθελα καιρό να πάρω κρεπιέρα και την πήρα.
Δεν ήταν ακριβή. Καλή τιμή της. Λοιπόν, να και η χυμή. Είναι η Amita Free. Τρεις στον καθένα. Ένα στον καθένα. Για τη Δευτέρα τώρα πάμε για αυτούς. Γιατί εδώ στο σπίτι έχουμε τα πορτοκάλια. Συνεχίζω με τα ζαζαβατικά που πήρα κρεμμύδια και μαϊντανό. Εδώ τι έχω πάρει. Εδώ έχω πάρει για τη βραστή σαλάτα καρότα. Εδώ έχω πάρει κολοκύθα, γιατί έχουμε και κολοκυθόσουπα για βραδινό. Χάνκις, τους πήρα να έχουμε παιδιά, εντάξει, ξέρετε την αιμονή μου τώρα με το COVID, οπότε έχω πάρει αρκετά για τα παιδιά, δεν θέλω να, θέλω να είναι πάντα εφοδιασμένα, ας πούμε, με μάσκες, με μαντιλάκια, με αντισηπτικά, να μην τους λείπει. Γιατί εντάξει, όσο να είναι παιδάκια. Και τέλος, αραβική τορτί, όχι αραβική, συγγνώμη, τορτίγες που πήρα και αυτές για πίτσα που έχουμε μέσα στην εβδομάδα, να φάμε πίτσα με τορτίγια. Και το τελευταίο που πήρα είναι μία κρέμα επούλωσης πληγών από Hansaplast, γιατί το παιδάκι μου χτύπησε εδώ πέρα και του πήρα αυτή την κρεμούλα, η οποία λέει τη βάζεις και γίνεται η επούλωση, είναι για τραύματα και ερεθισμένο δέρμα. Αυτά ήταν λοιπόν τα ψώνια μας από το σούπερ μάρκετ για σήμερα. Πάω να τα τοποθετήσω, να τα βάλω στη θέση τους. Και τι άλλο σήμερα έχουμε? Καλημέρα! Καινούρια μέρα, Σάββατο. Τι κάνετε? Λοιπόν, μόλις άνοιξα την κάμερα, να σας πω ένα καλημέρα. Εγώ και το παιδί. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω να κάνω λίγο γυμναστικούλα. Έτσι, να πούμε ότι μαζί με τη διατροφή κάνουμε και τη γυμναστική, γιατί κακά τα ψάματα είναι καλή διατροφή, αλλά πρέπει να συνδυάζεται και με άσκηση. Αυτό που μας λένε πάντα. Οπότε πάω να ξεκινήσω να κάνω λίγο γυμναστική και μετά έχω να φτιάξω το σπίτι, να σφουγγαρίσω, να σκουπίσω. Επίσης θέλω να σας δείξω κάτι για να σας προετοιμάσω. Μου ήρθαν αυτά εδώ. Και τι είναι αυτά εδώ? Αυτά είναι από Σέιν. Παραγγελία που περίμενα πάρα πολύ καιρό και επιτέλους ήρθε. Εγώ νόμιζα ότι κάποια στιγμή δεν θα έρθει, αλλά τελικά ήρθε. Και θα σας πω και τη γνώμη μου φυσικά για αυτά τα πολύ γνωστά Σέιν πια, που πραγματικά μπήκα και εγώ στο... και μου στείλανε και ένα τέτοιο, ένα νεσισεράκι, έτσι να το πω και αυτό. Να σας πω και εγώ τη γνώμη μου για τα Σέιν, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, τελείωσα. Όλα καλά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα θα πάω να αλλάξω, γιατί θέλω να σας δείξω κάποιες παραγγελίες που είχα κάνει από το Sugar Free, κάποια κολλάν αθλητικά σετάκια. Το ένα βέβαια το έχω φορέσει, το είχα ανεβάσει και στο Instagram, ένα ζεμπρέ κάπως. Το έχω όμως για πλήσιμο, θα με δείτε, το φοράω κάποια άλλη στιγμή. Το επόμενο όμως που έχω πάρει είναι ποδηλατικό. Οπότε πάω να το βάλω και έρχομαι να ξεκινήσουμε το haul μας, γιατί πρέπει να κάνω και δουλειές και να σας δείξω τι πήρα από Σέιν. Και φυσικά σας έχω εδώ, σας έχω σε αυτό εδώ το κουτί, να σας δείξω μία κρέμα που μου ήρθε. Οι κρέμες μάλλον, μία είχα πάρει, δεν θυμάμαι τι είχα πάρει. Κρέμες τέλος πάντων για την κυταρίτιδα. Θα τα δούμε όλα αυτά, πάω να αλλάξω και τα λέμε μόλις και έρχομαι να ξεκινήσουμε το Σέιν haul μας. Λοιπόν, έχω ντυθεί. Έχω βάλει και το κραγιονάκι με αυτό που σας έλεγα στο προηγούμενο βίντεο και πάμε να σας δείξω το set της γυμναστικής που σας έλεγα από Sugar Free και σας γεννάω την κάμερα, ο Γουμπής είναι πίσω, τα σιδερωμένα μου είναι εκεί. Αυτό είναι, εγώ το φοράω μαζί με τον κορσέ μου από μέσα, το βλέπετε. Και είναι μέχρι εδώ, είναι πάρα πολύ ελαστικό, εγώ το πήρα medium και είναι πάρα πολύ ελαστικό. Πολύ όμως ελαστικό. Το μπουστάκι είναι αυτό εδώ.
με τη φάσα εδώ πέρα που έχει, είναι σαν χακί κάπως έτσι τέλος πάντων. Και βουαλά, αυτό είναι το πρώτο σετ που πήρα. Εδώ, προσπαθούμε να μπούμε. Λοιπόν, και κάτω είναι τα πράγματα που πήρα από Shane. Πάμε να τα βάλω, να τα τακτοποιήσω για να σας τα δείξω. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε, να ξεσοβέμε για τη μύτη μου. Να ξεκινήσουμε να σας δείχνω τις αγορές από Shane. Για αρχή θα σας πω πώς ξεκίνησα εγώ και έκανα παραγγελία από Shane. Εγώ τα Shane τα ξέρω από διάφορα άλλα ξένα κανάλια, από ξένους YouTubers τέλος πάντων, και από Ελληνίδες έτσι, που έχουν κάνει αρκετά βιντεάκια με Shane Halls και λέω τι είναι αυτά τα Shane και όλοι παραγγέλνουν από Shane. Λέω θα είναι κάτι καλό για αρχή, αφού όλοι έχουν κάνει Shane Hall. Τέλος πάντων και μπήκα να δω τι έχει. Έχει το Shane είναι ένα ξένο site με είδη ρούχισμου και διάφορα είδη σπιτιού, παιδιού, ζώων, τα πάντα. Έχει τα πάντα. Να ξεκινήσουμε ότι είναι κινέζικο. Άρα η ποιότητα των υφασμάτων καταλαβαίνετε ότι δεν είναι ας πούμε η top. Αλλά έχει πάρα πολύ οικονομικά ρούχα, οικονομικές μπιτζάμες ας πούμε στην περίπτωση τη δικιά μου, γιατί εγώ είπα η πρώτη αγορά που θα κάνω θα είναι μπιτζάμες για να είμαι σίγουρη και αργότερα αν δω ότι είμαι ικανοποιημένη θα παραγγείλω και κάτι άλλο. Θα πω ότι θα παραγγείλω και για τα παιδιά μπιτζάμες και κάποια είδη ρουχισμού για μένα. Η ποιότητα λοιπόν είναι καλή, μέχρι εκεί, είναι αρκετά καλή, είναι σαν να πηγαίνεις στα Zara, στα H&M, και απλά να παίρνεις από εκεί. Επίσης, δεν συμφέρει η αναμονή. Η αναμονή είναι ένας μήνας. Δηλαδή, περίμενα αυτά τα σετ ένα μήνα. Που θα πεις και γιατί δεν πήγαινε σε ένα Zara, σε ένα H&M να το κάνεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί έχει πολύ περισσότερες, έχει πολλά επιλογές σε σχέδια, δηλαδή σε συγκεκριμένη περίπτωση στις πιτζάμες, δεν έχει στάνταρ ένα ζευγάρι πιτζάμες, 2, 3, 4. Έχει άπειρες πιτζάμες που μπορείς να πάρεις για όλα τα μέτρα, για όλα τα σταθμά. Οπότε, εγώ επέλεξα λοιπόν σήμερα, να πω συγγνώμη σε αυτό το σημείο να σας πω, τη γνώμη μου είναι ότι αν δεν έχεις πρόβλημα να περιμένεις ένα μήνα να σου έρθουν, είναι πάρα πολύ ωραία να παραγγείλεις και οικονομικά. Κοιτάξτε, κάνουν ένα μήνα να έρθουν. Αν θες να περιμένεις, είναι μια καλή επιλογή για να πάρεις και παίρνεις και ποσότητα. Αρκετή ποσότητα γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικά. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τώρα τι πήρα εγώ. Για αρχή πήρα αυτή εδώ την πιτζάμα, η οποία είναι σαν σατέν. Δεν είναι σατέν, σαν σατέν. Έχει τη ρομπίτσα, έχει το μπουστάκι, το μπουστάκι, εδώ με τα διάφορα λελουδάκια και για το καλοκαίρι είναι πολύ ωραίες αυτό εδώ το ύφασμα. Τώρα εντάξει πώς θα το καταλάβετε από την κάμερα, είναι σαν σατέν έτσι. Και από κάτω, μισό λεπτό θα σας βγάλω να δείτε, εγώ θα σας κάνω τώρα σούπερ τέτοιο χώρο. Και από κάτω είναι η πιτζάμα. Τώρα βέβαια θα πρέπει να κατεβάσω την κάμερα και είναι λίγο δύσκολο για να τη δείτε. Και η πιτζάμα, η οποία και αυτή είναι φαρδιά. Εγώ τα πήρα large για να μου είναι άνετα, δεν θέλω να με στενεύουν καθόλου. Και είναι ιδανικές για το καλοκαίρι που είναι πολύ ψηλό το υφασματάκι. Να ξέρω, θες να τη φορέσεις το χειμώνα, τη φοράς, δεν σου πει κανείς τίποτα. Τι θα φορέσεις μες στο σπίτι σου, ό,τι σ' αρέσει, εσένα φοράς. Λοιπόν, και συνεχίζω στο επόμενο, γιατί αυτές πρέπει να πάνε για πλύσιμο. Πήρα αυτό εδώ πέρα, θα σας βάλω βέβαια και κάτω στην περιγραφή, θα βρω τα links και θα σας τα βάλω κάτω στην περιγραφή, αν σας αρέσει κάτι. Πήρα αυτή που είναι μακό, σαν μακό, πολύ ψηλό το υφασματάκι. Τώρα το βάζω και πάλι, κάνω μπάνιο, γιατί είμαι και από τη γυμναστική.
Λοιπόν, και από κάτω έχει σοτσάκι, κορίτσια μου. Λάτσικα αυτό, έτσι. Συνεχίζω με αυτή. Αυτή δεν ήταν και η πιο σωστή επιλογή σε σχεδίου, θα έλεγα. Αλλά δεν ξέρω, κάτι με τράβηξε και την πήρα με κάτι κουνελάκια πάνω, όπως βλέπετε. Και βέβαια είχε και μασκούλα, έτσι, για τον ύπνο. Εμένα θα σας τη δείξω. Είχε και μασκούλα για τον ύπνο, να τη φοράς. Τώρα αυτή θα τη δώσω στο μαριλάκι να τη βάλει. Ωπα, μισό λεπτό, έπεσε. Λοιπόν, και από κάτω πάλι ένα φαρδί παντελόν. Παιδιά, τη φοράς και χειμώνα και καλοκαίρι αυτή, έτσι. Λοιπόν, αυτή μου άρεσε πάρα πολύ. Τέτοιο στυλ είχε και στα Ζάρα, σε πιτζάμα. Βέβαια, σατέν. Δεν είναι η ίδια, ας πούμε, σαν ύφασμα, δεν είναι η ίδια, σαν ποιότητες είναι η ίδια, μην το ψάχνετε. Λοιπόν, οπότε πήρα αυτή εδώ πέρα που μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, και από κάτω αυτή έχει, σουτσάκι. Πάλι σε πολύ μαλακό, το ύφασμά της είναι μαλακό για το καλοκαίρι. Και τέλος, μία άλλη που μου άρεσε πάρα πολύ είναι αυτή, η λουλουδάτη. Καλά, μιλάμε τώρα για ένα ύφασμα το οποίο είναι πάρα πολύ ψηλό, κορίτσια μου, πολύ ψηλό. Και έχει, μισό λεπτό, έχει και αυτή το πολύ ψηλό παντελόνι. Και κάτω έχει αυτό το σχεδιάκι, εδώ, και είναι πάρα πολύ ωραία. Και σας ξαναλέω ότι εγώ τα πήρα large για να μου είναι άνετα, να μην με στενεύουν καθόλου. Λοιπόν, επίσης πάμε να σας δείξω τι άλλο πήρα. Πήρα αυτά εδώ, αυτό που σας είπα για τα είδη σπιτιού, στα σουπλά, τα οποία είναι σαν στυλ ξύλου. Μαρίλια, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό. Πήρα αυτά εδώ πέρα και είναι δόσο μετρητές. Τα βλέπετε, για να βάλω να φτιάχνω, και εδώ πέρα γράφει 1/4 του φλιτζανιού, 59 ml. Εδώ δεν ξέρω αν φαίνονται, 1/3 του φλιτζάνιου, και εδώ είναι πλαστικό αυτό και έχει και τα πιο μικρά, δηλαδή μισή κουταλιά λέει εδώ, βλέπετε, μισή κουταλιά λέει εδώ, μία κουταλιά του γλυκού, τα βλέπετε, πάρα πολύ ωραία. Να τα, αυτά είναι. Λοιπόν, και αυτές ήταν οι αγορές από Shein. Πάμε τώρα όμως, αφού κάνουμε τα hauls μας που τα κάνουμε, πάμε να σας δείξω και τι άλλο πήρα από το ιντερνετικό φαρμακείο που εγώ ψωνίζω, και να ξεκινήσω να κάνω καμιά δουλειά. Πάλι το κολλάνε εδώ πέρα, παιδιά. Το βλέπετε, λοιπόν, ανετότατο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τις αγορές που έκανα από το φαρμακείο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την Elancil. Νομίζω οι περισσότερες μπορεί να τη γνωρίζετε. Είναι μια κρέμα για την κυταρίτιδα, για το φλοιό πορτοκαλιού. Έχω ακούσει πάρα πολύ καλά σχόλια για τη συγκεκριμένη εταιρεία της Elancil, οπότε είπα να τη δοκιμάσω, γιατί τη βρήκα σε προσφορά, την είχε μαζί με το λαδάκι της, και μου φάνηκε πολύ καλή ευκαιρία να την πάρω και να ξεκινήσω. Έχεις τις περιοχές που έχω το προβληματάκι μου, να ξεκινήσω να ασχολούμαι λίγο περισσότερο. Επίσης, αυτό είναι και το λαδάκι. Δεν ξέρω, τα βάζεις ταυτόχρονα, θα το δω, δεν τα έχω διαβάσει ακόμα γιατί τώρα τα άνοιξα. Λοιπόν, επίσης, bio oil, το πιστεύω και αυτό το γνωρίζετε οι περισσότερες, αυτό είμαι σίγουρη ότι είναι 100% ένα πάρα πολύ καλό προϊόν για όσες έχετε ραγάδες όπως έχω εγώ, και γενικά είναι για ουλές, ραγάδες,
Είναι πάρα πολύ καλό, το ξέρω αυτό. Επίσης τους πήρα από 2 μάσκες. Αυτές είναι οι επαναχρησιμοποιούμενες, αυτές που είναι πιο ελαστικές. Γιατί σε από μάσκες δεν πρέπει να ξεμένουμε καθόλου. Εγώ τους έχω την κάριση μάσκα. Και μου είχαν βάλει μέσα και 2 δειγματάκια. Το ένα είναι από Nivea και το άλλο είναι από VC. Γιατί άλλο φυσικά, για την κυταρίτιδα. Και σας τα έδειξα νομίζω όλα, νομίζω ότι τελειώσαμε. Από τα hauls, μπιτζάμες σας έδειξα. Φαρμακείο σας έδειξα. Σούπερ μάρκετ σας έχω δείξει. Τα παιδάκια έχουν παστίτσιο σήμερα της γιαγιάς μας που μας έφτιαξε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οπότε θα φάνε παστίτσιο και εγώ θα φάω. Τι θα φάμε που πούμε εμείς? Θα φάμε φακές εμείς, γιατί έχουμε φακές με κατοίκη Δομοκού. Με λίγο τυράκι δηλαδή. Αυτά. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει αυτό το βιντεάκι. Και ελπίζω πραγματικά το haul να σας αρέσει. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια, σας άρεσε έτσι να σας δείχνω τα haul? Ή θέλετε να κάνουμε και ένα try on? Δηλαδή, μήπως θέλετε να τα φοράω κιόλας? Θα βλέπετε πώς είναι. Μήπως μπούμπι? Λοιπόν, γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Περιμένω, αν σας άρεσε, πώς κάναμε το haul σήμερα σε αυτό εδώ, πρώτη φορά το βίντεο. Οπότε στα επόμενα hauls που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν και άλλα hauls, τα μαγαζιά είναι πλέον ελεύθερα, μπορούμε ελεύθερα πια να πηγαίνουμε. Καλά, εντάξει, πλάκα κάνω. Εγώ φοβάμαι να πάω, ειδικά τώρα που μετά από τόσο καιρό με ραντεβού, με click away, click inside και ο κόσμος δεν έβγαινε. Νομίζω ότι τώρα καλό είναι να αφήσουμε μια εβδομάδα να ξεσπάσει λίγο ο κόσμος, να πάει να ψωνίσει, να και χαλαρά θα πάμε και εμείς με τη σειρά μας μπουμπάκο. Του μπούμπι κάτι του έχουν κάνει εδώ, τον έχουν βάψει. Τι σου έχουν κάνει μωρό μου εδώ? Σου άλλαξαν το χρώμα. Λοιπόν, οπότε ναι, θα αφήσω λίγο καιρό, 2-3 μέρες να περάσουν και μετά θα πάμε και εμείς να ψωνίσουμε. Και θέλω πραγματικά να μου γράψετε αν σας αρέσει τα hauls να τα κάνουμε έτσι, είναι πιο ωραία, ή θέλετε να ανοίγω τη σακούλα, να τα βγάζω, να. Εμένα μου φάνηκε λιγάκι πιο έτσι όμορφο τώρα, πιο περιποιημένο που ήταν στις κρεμάστρες τα πράγματα και απλά σας τα άδειχνα. Τέλος πάντων, γράψτε μου κάτω στα σχόλια ό,τι εσείς πιστεύετε, ό,τι εσείς θέλετε. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, Κυριακή πρωί σήμερα. Έχουμε ξυπνήσει όλοι. Μισό λεπτό έρχομαι. Ναι. Ο Δημήτρης μου εδώ πέρα κόβει τα αγγουράκια του να φάει. Τα έχουμε τσακίσει. Είναι κρύα. Τα έχουμε τσακίσει τα αγγούρια, να σας πω την αλήθεια. Τι κάνετε, λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά, εγώ μαζεύω λίγο εδώ το σπίτι. Έχουμε αρκετό διάβασμα, γιατί αύριο έχουμε και διαγώνισμα στην ιστορία, που μόνο εγώ έχω έννοια για το διαγώνισμα της ιστορίας. Το παιδί μου δεν έχει καθόλου. Οπότε αποφασίσαμε να μην πάμε κάπου σήμερα, γιατί είναι πολλά τα κεφάλαια που πρέπει να διαβάσουμε, πολύ γολγοφάς μπροστά. Όσες έχετε παιδάκια στην έκτη δημοτικού, καταλαβαίνετε μάλλον. Οπότε αποφασίσαμε να πάμε κάπου εδώ κοντά να φάμε κάτι και να γυρίσουμε, ώστε να αποφύγουμε μετά και αν πηγαίναμε ας πούμε κάπου αλλού την κίνηση και γιατί ο κόσμος πλέον βγαίνει. Και αυτά, λοιπόν, εγώ φοράω αυτό το κραγιόν της MAC, το καινούριο το κόκκινο, προς τιμή της αγαπημένης μου Βάσος, εδώ του καναλιού, φίλη της παρέας μας, η οποία μου είπε ότι στις Σάκης σου πάνε πάρα πολύ τα κόκκινα. Το ξέρω, Βάσο μου, ότι μου πηγαίνει το κόκκινο αρκετά. Λοιπόν, και είπα να τη τιμήσω σήμερα και να το φορέσω. Βέβαια, έξω που θα βγω δεν θα με δει και κανένας, αλλά με βλέπετε εσείς. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι σας τα είπα όλα. Αυτό που φοράω είναι το φορεματάκι από τα Ζάρα. Το έχω κάνει μπλουζάκι εγώ τώρα, βέβαια, γιατί από κάτω φοράω το τζινάκι μου. Τι σας έλεγα, ναι, έχω ξεκινήσει να βάζω τα παπλώματα που είχα για πλύσιμο, σιγά σιγά για να τα αποθηκεύσω. Μαζεύω λίγο το σπίτι και θα τα πούμε στη συνέχεια.
Λοιπόν, από το Golden Hall που βρισκόμαστε, είμαστε στο πάρκινγκ. Περιμένουμε στο αμάξι τον κύριο Κώστα να έρθει. Πετάχτηκε μέχρι την Άικος να μου αλλάξει το Άικος μου που έσπασε. Και είναι το μοναδικό κατάστημα αυτή τη στιγμή που είναι ανοιχτό σήμερα για να κάνουμε την αλλαγή. Οπότε έχει πάει μόνο του. Εγώ είμαι στο αμάξι με τα παιδιά. Έχουμε τελειώσει με το φαγητό όπως καταλαβαίνετε. Με συνοπτικές διαδικασίες. Τρώμε και φεύγουμε. Και πάμε μετά για παγωτό. Με τα σπίτια, να διαβάσουμε ιστορίες. Πες μου πάλι αγάπη μου τα τρία θαύματα. Έχω να δηλώσω ότι τα παιδιά μου είναι κατά του YouTube. Είναι, αγαπάνε το YouTube μόνο για να βλέπουν χαζομάρες. Κατά τα άλλα δεν τους αρέσει καθόλου που κάνω αυτό που κάνω. Δεν σας αρέσει. Μαμά! Ο Μπάμπης αν μπορούσατε να μου κάνετε αν σας... Όχι, να σου έλεγα να σου κάνω unsubscribe. Ναι, δηλαδή το παιδί μου είναι κατά του καναλιού μου. Της καναλάρας μου. Δεν θέλει καθόλου, δεν του αρέσει καθόλου το YouTube, καθόλου, καθόλου. Δεν τους αρέσει γενικά, μόνο για να βλέπουνε. Καθόλου μου, δεν τους αρέσει. Και όταν γράφω, τώρα ας πούμε που γράφω, συνήθως φωνάζουν δυνατά για να μου χαλάνε τη τέτοια, το βίντεο. Αυτά είχα να δηλώσω. Το αίμα μου, τα ίδια μου τα παιδιά. Τι να πω, δεν ξέρω. Για πείτε, τέλειο. Για το παγωτό. Εγώ το έχω φάει σχεδόν όλο. Μπράβο. Από τα ωραιότερα παγωτά που έχουμε φάει. Και πιο υγιεινά, ε. Πώς είναι υγιεινό αυτό? Είναι υγιεινό γιατί φτιάχνεται με φρέσκο γάλα και είναι χειροποίητο, δεν είναι έτοιμα τζίδικο. Από τα ωραιότερα παγωτά, Κώστα, ε. Ναι. Το δικό μου ήταν με ζήτησα σουφλέ. Σουφλέ σοκολάτα. Σωστά. Με σουφλέ σοκολάτα και των παιδιών ήταν με φράουλα και βανίλια. Εσύ μου, κάνω μια παύση. Κάνω μια παύση. Λοιπόν, έχουμε γυρίσει στο σπίτι όπως καταλαβαίνετε και άνοιξα την κάμερα για να σας δείξω την πρώτη πιτζάμα που δοκιμάζω και είναι αυτή για να τη δείτε πως είναι και πάνω. Σε μένα είναι το large, σας το ξαναείπα, τώρα έχω κάνει ένα μπανάτζουζάκι, θέλω να πλύνω και το πρόσωπό μου, αλλά ήθελα να σας τη δείξω την πιτζάμα, παιδιά είναι εκπληκτική, είναι πάρα πολύ ωραία, εγώ δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, ανετότατη και περιμένω να φορήσω και τη ρομπίτσα την από πάνω. Να σας πω κάτι, το βιάζεστε, αν δεν ανυπομονείτε να σας έρθουν πάρα πολύ γρήγορα, νομίζω όμως ότι είναι, αξίζουν πραγματικά γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικά και η ποιότητά τους είναι αρκετά καλή, σας το λέω υπεύθυνα. Λοιπόν, και από μέσα είναι αυτό. Και σας έδειξα τώρα και τις πιτζάμες και είμαι έτοιμη να πάω για ύπνο. Λοιπόν, πάω να πλύνω το πρόσωπο, να βάλω τις κρέμες, δεν λούστηκα, θα λουστώ αύριο γιατί δεν θα τα... Αύριο το πρωί θα πάω τα παιδιά στο σχολείο, οπότε δεν θα έχουν στεγνώσει πάρα πολύ καλά τα μαλλιά και δεν θέλω να βγω σαν τη μουρλή έξω, οπότε θα τα φτιάξω αύριο με το που γυρίσω από το σχολείο από τα παιδιά. Οπότε πάω να πλύνω πρόσωπο και κάπου εδώ θα σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ αν είδατε και αυτό το βιντεάκι, περιμένω φυσικά τα σχόλια κάτω να τα πούμε. Και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να προσέχετε, να περνάτε καλά και τι άλλο να πω, φιλάκια πολλά. Ένα μεγάλο φιλί. Bye bye bye.